κυρίε και κύριοι, καλό μεσημέρι. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στη μία από την τηλεόραση της Ναυτεμπορική. Τη βούληση τη Ελλάδα να εργαστεί προκειμένου να επιληθεί η μόνη πραγματική διαφορά τη χώρα με την Τουρκία, σημείωσε ο Κυριάκο Μητσοτάκη, μιλώντα από το βήμα τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Θα συνεχίσουμε να διευρύνουμε δυνατότητε για την περαιτέρω συνεργασία με την Τουρκία. Η Ελλάδα είναι πρόθυμη να εργαστεί προ επίλυση τη μόνη διαφορά που έχουμε με τον γείτονά μα, την οριοθέτηση Ιφαλοκρηπίδα και τη ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκη και πρόσθεσε δεν καταφέραμε επί 40 χρόνια να λύσουμε αυτήν τη διαφορά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε και καταδικασμένοι να παραμείνουμε έτσι. Αναφερόμενο στο Κυπριακό, ο Πρωθυπουργό υπενθύμησε ότι φέτο είναι 50η μαύρη επέτειο τη εισβολή και κατοχή του 1 τρίτου τη Κύπρου, τονίζοντα ότι δυστυχώ δεν υπάρχει καμία πρόοδο στην τουρκική πλευρά. Η εισβολή ήταν και παραμένει μια θεμελιώδη παραβίαση των βασικών αρχών του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ. Τεράστια γεωπολιτική σημασία χαρακτήρισε το έργο ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα-Κύπρου ο Υπουργό Περιβάλλοντο και Ενέργεια Θεόδωρο Κυλακάκη, τονίζοντα ότι η χώρα μα ανέλαβε το γεωπολιτικό ρίσκο έχοντα πλήρη εμπιστοσύνη στον εαυτό τη και στι συμμαχίε τη. Το καλώδιο αυτό μπορεί και πρέπει και θα γίνει, δήλωσε στην Βουλή ο κ. Κυλακάκη, υπεραμεινόμενο τη σχετική τροπολογία που κατέθεσε και κάλεσε όλα τα κόμματα να την στηρίξουν, σημειώνοντα ότι όποιο θέλει να γίνει το έργο στην πραγματική ζωή θα πρέπει να την ψηφίσει. Όποιος δεν θέλει μπορεί να βρει την όποια δικαιολογία. Ανάπτυξη 2,4% φέτος και 2,6% το 2025 προβλέπει για την ελληνική οικονομία η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης με την τελευταία έκθεση για τις προοπτικές των χωρών που χρηματοδοτεί. Οι οικονομικές επιδόσεις της Ελλάδας παρέμειναν ισχυρές το 2024 καθώς το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,1% σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο και 2,3% το δεύτερο τρίμηνο ενισχυμένο με την ιδιωτική κατάσταση και τις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου όπως σημειώνει και η έκθεση. Η Σαουδική Αραβία είναι έτοιμη να εγκαταλείψει τον ανεπίσημο στόχο τη τιμή των 100 δολαρίων το βαρέλ για το αργό πετρέλαιο, καθώ προετοιμάζεται να αυξήσει την παραγωγή σε μια ένδειξη ότι το βασίλειο έχει συμβιβαστεί σε μια περίοδο χαμηλότερων τιμών, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν το σκεπτικό τη ηγεσία τη χώρα, τα οποία επικαλούνται οι Financial Times. Ο μεγαλύτερο εξαγωγέα πετρελαίου στον κόσμο και άλλα 7 μέλη του καρτέλ του OPEC Plus είχαν δεσμευτεί σε μακροχρόνιε Περικοπέ περικοπές παραγωγής από τις αρχές Οκτωβρίου. Ωστόσο, μια δίμηνη καθυστέρηση πυροδότησε εικασίες για το εάν το κλάπ των πετρελοπαραγωγών χωρών θα μπορούσε ποτέ να αυξήσει την παραγωγή με την τιμή του αργού πετρελαίου Brent, διεθνού σημείου αναφοράς, να πέφτει λίγο πιο κάτω από τα 70 δολάρια αυτών το μήνα στο χαμηλότερο επίπεδο από το Δεκέμβριο του 2021. Από 12 έω 18 μήνε θα είναι η διάρκεια τη πιλωτική εφαρμογή του νέου επιδόματο ανεργία που θα εφαρμόσει εκτό απρόπτου από τι αρχέ του νέου έτους η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόληση. Η επιλογή των ανέργων που θα συμμετέχουν στη διαδικασία θα είναι τυχαία και θα προκύψει ηλεκτρονικά από σχετικό αλγόριθμο που θα έχουν στη διάθεσή τους οι αρμόδιες υπηρεσίες του οι αρμόδιε υπηρεσίε του φορέα που θα τρέξουν την όλη προσπάθεια. Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στην, στο δημόσιο ζητά η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Η Ένωση θεωρεί ότι ο δικαιολογητικό λόγο τη κατάργηση των επιδομάτων εορτών και αδεία πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει εκλείψει μετά την είσοδο της χώρας, τη χώρα στη λεγόμενη μεταμνημονιακή εποχή. Στο πλαίσιο αυτό, έστειλε σχετικό έγγραφο στον Υπουργό Εθνική Οικονομία, ενώ ήδη πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Αντιπροέδρου τη Ένωση, Χαράλαμπου Σεβαστίδη, με τον Διευθυντή του Γραφείου του Υφυπουργού Οικονομικών για το εν λόγω ζήτημα. Ο πρόεδρο τη κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Παπά, ξεκαθάρισε σήμερα ότι δεν θα θέσει υποψηφιότητα για την ηγεσία του κόμματο, δηλώνοντα επίση πω δεν θα τοποθετηθεί δημόσια υπέρ κάποιου υποψηφίου. Επιπλέον, δήλωσε πω αναμένει από του υποψήφιου για την ηγεσία να εξηγήσουν πώ θα εφαρμόσουν τι συλλογικέ μα αποφάσει, προσθέτοντα πω υπάρχουν κομβικά πολιτικά ζητήματα στα οποία θα πρέπει να απαντήσουν όσοι διεκδικούν την ηγεσία. Στην πρώτη θέση σταθερά βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ να παγιώνεται στη δεύτερη, την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει την καθοδική πορεία κατα... καταλαμβάνοντα την πέμπτη θέση πίσω από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο και την Ελληνική Λύση, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση τη Μέτρων Ανάλυση για το ΜΕΓΑ. Ειδικότερα σύμφωνα με τα ευρήματα τη έρευνα αναφορικά με την εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 30,2%. Το ΠΑΣΟΚ κλειδώνει τη δεύτερη θέση με 15%. 5,5%. Ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζει πτώση και συγκεντρώνει ποσοστό 8,8%. Την τρίτη θέση καταλαμβάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο με 10,6%. Ενώ τέταρτο κόμμα είναι η Ελληνική Λύση με 9%. Σε ντέρμπι για τρει, φαίνεται ότι εξελίσσεται η μάχη για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με τα ευρήματα για την πρόθεση ψήφου. Ο Νίκο Ανδρουλάκη προηγείται με 24%. Ακολουθεί η Άννα με 23%. Ενώ στην τρίτη θέση έρχεται ο Χάρη Ντούκα με 22%. Ακολουθούν ο Παύλο Γερουλάνο με 13%, 4% συγκεντρώνει η Νάντια Γιανακοπούλου και 3% ο Μιχάλης Κατρίνη. Αποφασισμένο να συνεχίσει τι επιχειρήσει του εναντίον τη τρομοκρατική οργάνωση ΧΕΣΜΟΛΑΚ, εμφανίζεται το Ισραήλ, το οποίο όμω φαίνεται να παγώνει προ το παρόν τουλάχιστον το σχέδιο μια χερσαία εισβολή στο Λίβανο. Και αυτό διότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αντιλαμβάνεται πω μπορεί, τραβώντα τα πράγματα στα άκρα, να βρεθεί στην απομόνωση. Ο Λιβανέζο Υπουργό Εξωτερικών, Απτάλα Μπου στην ομιλία του στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, χθε το βράδυ, είπε ότι ο Λίβανο αυτή τη στιγμή βιώνει. Μια κρίση που απειλεί την ίδια την ύπαρξή του και προειδοποίησε για ένα ντόμινο επιπτώσεων που θα είναι δυνατό να συγκροτηθεί με αποτέλεσμα να οδηγηθεί η χώρα και η Μέση Ανατολή σε εκτός ελέγχου καταστάσεις. Ο Χαμπίμ ζήτησε άμεση κατάπαυση πυρός όπω έπραξαν και δεκάδες δυτικέ χώρες. Στο σημείο αυτό κυρίες και κύριοι το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 4. Μείνετε συντονισμένοι στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής. Ακολουθεί ο Φιλιππος Φιλιππακόπουλος με την εκπομπή On Politics. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι.